Αυτή την εποχή έχει αυξηθεί όχι μόνο ο αριθμός των λαθρομεταναστών, αλλά και η επιθετικότητά τους. Πετάνε πέτρες, προκαλούν. Όπως ακούσατε και από τον κεντρικό λιμενάρχη Πάτρας, Ευάγγελο Τζάντζαλο, οι μετανάστες δεν πολιορκούν μόνο τη λιμενική ζώνη, αλλά πλέον επιτίθονται στους λιμενικούς με πέτρες και ό,τι άλλο βρουν. Αντιμετωπίζει ο λιμενικός ένα μένος, από ό,τι φαίνεται. Διότι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται εδώ πέρα, προσπαθούν να περάσουν με οποιοδήποτε τρόπο στην Ιταλία, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως στην προσπάθεια τους αυτή γίνονται επικίνδυνοι, καταστρέφουν την υλικοτεχνική υποδομή του λιμένος, πετροβολούν ανεξέλεκτα στο λιμάνι, με αποτέλεσμα και οι συνάδελφοι μας να κινδυνεύουν άμεσα για τη σωματική τους ακεραιότητα, αλλά και οι πολίτες που διακινούνται εντός του λιμένος. Η αύξηση του αριθμού των μεταναστών και η επιμονή τους να σπάσουν τα μέτρα και να μπουν στο λιμάνι, με μοναδικό σκοπό να κρυφτούν σε κάποιο φορτηγό και να ταξιδέψουν λαθρέα στην Ιταλία, δημιουργεί έντονες τριβές και συμπλοκές, είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. Διαπιστώνουμε ότι μπαίνουν μέσα, επιχειρούν να μπουν σε πλοία και φορτηγά, τρέχουν οι λιμενικοί, τους βγάζουμε έξω. Βγαίνουν, υπακούν, θα ξαναμπούν, θα ξαναβγούν. Δυστυχώς το λιμάνι υφίσταται μια ιδιότυπη πολιορκία, ειδικά τις ώρες αιχμής. Το πρόβλημα έχει επανέλθει όπως ήταν πριν από 2 χρόνια. Δυστυχώς η κατάσταση έχει ξεφύγει. Οι συναδέλφοι μας και εμείς ως Ένωση εκπέμπουμε σήμα κινδύνου. Μάλιστα, κάθε φορά που δημιουργείται επεισόδιο μεταξύ ιδιοκτητών φορτηγών και μεταναστών, όταν οι πρώτοι τους εντοπίζουν να έχουν κρυφτεί μέσα στα φορτηγά τους ή στη μία αξόνια και σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν και τραυματισμοί, τότε ομάδες μεταναστών συγκεντρώνονται έξω από τη λιμενική ζώνη και επιχειρούν να εισβάλλουν μέσα, με τους ελάχιστους λιμενικούς να προσπαθούν να τους αποτρέψουν. Δεν είναι λίγο πράγμα να άρχισε να κάνεις ένα δρομολόγιο, να μπεις στο πλοίο και να δέχεσαι επιθέσεις. Να σου ανοίγουν τις πόρτες, να μπαίνουν μέσα, να μπαίνουν στα αιμιαξόνια και αφού μπει μέσα στο λιμάνι να πρέπει να τους βγάλει έξω, αν δεν τους βγάλει και τους βρούμε εμείς, τότε θα αναγκαστούμε να οδηγήσουμε εμείς τον οδηγό στη δικαιοσύνη. Διότι του βρήκαμε λαθρομετανάστες μέσα στην καρότσα, χωρίς αυτός να θέλει να τους βάλει. Φυσικά, ένα ακόμη στοιχείο που δυσκολεύει το έργο των λιμενικών είναι η καταστροφή της περίφραξης. Πλησιάζουν κοντά στα κάγκελα, τα κόβουν και εισέρχονται μέσα στο λιμάνι. Αυτό σημαίνει ότι η προσπάθειά τους αυτή δεν ελέγχεται σε καμία περίπτωση με το υπάρχον προσωπικό. Ο κύριος Τζάντζαλος κάνει έκκληση για ενίσχυση του προσωπικού. Εκτός από αυτό, ζητά και ειδικά σκάνερ που να εντοπίζουν το περιεχόμενο των ύποπτων φορτηγών και τη λιμενική να μην είναι αναγκασμένοι να ψάχνουν με τα χέρια.